επόμενη φάση αυτού του υβριδικού, ενός υβριδικού πολέμου κατά της ανθρωπότητας. Η Γερμανίδα Υπουργός Εξωτερικών ξεκαθάρισε πριν λίγες μέρες ότι θέλει να ανατρέψει τη ρωσική κυβέρνηση. Ο Τζο Μπάιντεν κήρυξε το πόλεμο στο συντηρητικό μισό της χώρας και η νέα Πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου είναι έτοιμη για ένα πυρηνικό χτύπημα. Ακόμα και αν αυτό μειώσει τον πληθυσμό. Καλώς ήρθαν στην επόμενη φάση αυτού του υβριδικού πολέμου, που στοχεύει τόσο στην κυβέρνηση Πούτιν όσο και σε ολόκληρο τον δυτικό πληθυσμό. Κάθε πόλεμος βασίζεται στην παραπληροφόρηση και τα ψέματα. Δεν είναι αλήθεια ότι η Γερμανία δεν παίρνει πλέον φυσικό αέριο από τη Ρωσία. Απλώς έρχεται στην Ευρώπη μέσω άλλων οδών. Μετά τις κυρώσεις και τις απειλές για πραξικόπημα, η Ρωσία δεν στέλνει πλέον φυσικό αέριο στην Ευρώπη. Αλλά οι Κινέζοι το παίρνουν, το μετατρέπουν, το ξανασυσκευάζουν και μετά το πουλούν στους Γερμανούς. Το φυσικό αέριο αποστέλλεται σε πολλούς σταθμούς και χιλιάδες χιλιόμετρα. Κάτι που είναι επιβλαβές για το περιβάλλον και κάνει το όλο θέμα πολλαπλάσια ακριβότερο. Και αυτός ήταν ο στόχος από την αρχή. Να αποδεκατήσουν ριζικά το πληθυσμό στην Ευρώπη και οι πολιτικοί πίσω τους χρησιμοποιούν κάθε μέσο για να το κάνουν. Έτσι στερούνται ιδιοκτησίες, ταπεινώνονται και λιμοκτονούν λόγω του πληθωρισμού. Πιστεύει κανείς σοβαρά ότι είναι σύμπτωση πως η ενεργειακή βιομηχανία στην Ευρώπη έχει ελευθερωθεί ριζικά τα τελευταία 20 χρόνια? Όχι βέβαια. Γιατί μοναδικός σκοπός μιας τέτοιας επιχείρησης είναι να στρώσει τις τσέπες όσων κυριαρχούν στην αγορά. Και αυτό ακριβώς συμβαίνει. Η Ρωσία γίνεται όλο και πιο πλούσια κάθε μέρα χάρη στη γερμανική πολιτική στο Βερολίνο και τις Βρυξέλλες, αλλά και οι ιδιοκτήτες των μεγάλων αμερικανικών εταιριών πίσω από όλα αυτά ξυπνούν πίσω από ψηλούς τοίχους με ένα μεγάλο χαμόγελο κάθε πρωί, επειδή απλά έχουν το απόλυτο χτύπημα, το jackpot. Η βιομηχανία fracking των ΗΠΑ, που χρηματοδοτήθηκε σε μεγάλη κλίμακα από την κυβέρνηση Ομπάμα ή Biden, κατέρευσε το 2014. Επειδή το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο από σχιστόλιθο ήταν απλά πολύ ακριβά και μη ανταγωνιστικά. Αλλά τώρα που οι τιμές της παγκόσμιας αγοράς για την ενέργεια έχουν οδηγηθεί τεχνητά σε αστρονομικά ύψη, αν και υπάρχει ακόμα μεγάλο μέρος στην αγορά όσο και πριν από 6 μήνες, το αμερικανικό πετρέλαιο και το φυσικό αέριο ξαφνικά είναι και πάλι κερδοφόρο. Και το 2014 υπήρχε και κάτι άλλο, η έναρξη του Ρωσο-Ουκρανικού πολέμου που ξέσπασε αφού οι Αμερικανοί ανέτρεψαν την Ουκρανική κυβέρνηση. Όχι, αυτός ο πόλεμος δεν ξέσπασε τον Φεβρουάριο του 2022. Ακόμα και αν τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης το ισχυρίζονται και το επαναλαμβάνουν. Αυτός ο πόλεμος προετοιμάστηκε για πολύ καιρό και διεξάγεται σε πολλά μέτωπα. Για να κρατηθεί ο πληθυσμός στη σειρά, δεν χρειάζεται μόνο ένα ή περισσότερους εχθρούς, αλλά και πολεμικές υπνοτικές σκηνές. Κάτι τέτοιο ζήσαμε την περασμένη εβδομάδα στη ΣΥΠΑ, όταν ο Τζο Μπάιντεν μπροστά σε ένα αιματοβαμμένο σκηνικό περιτριχισμένος από στρατιώτες, περιέγραψε τον Ντόναλντ Τραμπ και τους υποστηρικτές του ως κίνδυνο για το κράτος και τη δημοκρατία. Και έτσι, οικέδευσε ειλικρινά για εμφύλιο πόλεμο. Και επειδή ασχολούμαστε με παραγωγές μέσων ενημέρωσης και την προπαγάνδα, βλέπουμε πως το πιο ακριβό κρατικό ραδιόφωνο στον κόσμο, ο δημόσιος ραδιοτηλεοπτικός σταθμός στη Γερμανία, αυτοκαταστρέφεται. Αυτό που ήταν πολύ καθυστερημένο από τη μια, χρησιμοποιείται τώρα στοχευμένα από την άλλη,
για να αποσπάσει την προσοχή από τα ουσιαστικά. Η μυστική παγκόσμια κυβέρνηση φαίνεται τώρα διατεθειμένη να θυσιάσει τα ιδρύματα που αγόρασαν και τα εργαλεία προπαγάνδας τους μόνο και μόνο για να αποσπάσουν την προσοχή τους και να ξεφύγουν με την ησυχία τους. Ή μήπως κάποιοι από αυτούς φοβούνται πραγματικά να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους. Πώς αλλιώς μπορείς να εξηγήσεις? Ο Μαρκ Ζούκερμπεργκ, που παραδέχεται δημόσια ότι το Facebook λογοκρίνει με εντολή του FBI, θέλει απλά να σώσει τον εαυτό του ή μάλλον να γυαλίσει την εικόνα του. Αυτό με τη σειρά του μας φέρνει στον Άντονι Φάουτσι, το πλάσμα που για δεκαετίες μεταφιέστηκε επιτυχώς σε επιστήμονα και δήθεν ξόδεψε τεράστια ποσά χρημάτων από τους φορολογούμενους στον ΗΠΑ, ερευνώντας μια ασθένεια που δεν υπήρχε. Τώρα που τα δεδομένα για τον κοροναϊό και τις σύριγγες που αναπτύχθηκαν έρχονται όλα στο φως και ο άνθρωπος αυτός ξαφνικά φεύγει και αποσύρεται ως μοναδικός κυρίαρχος της πολιτικής υγείας στον ΗΠΑ. Στην Αγγλία, ο Νίλ Φέργιουσον, ο εφευρέτης του lockdown του κορονοϊού και των κανόνων απόστασης, έχει επιτέλους μια ευκαιρία. Έχουμε τονίσει ότι αυτός ο άνθρωπος παραβίασε επανειλημμένα τους δικούς του κανόνες, επέφερε ζημιά στην ανθρωπότητα. Τώρα τα πράγματα σιγά σιγά μπαίνουν σε σειρά. Τα κεφάλια κυλούν και θα υπάρξουν πολλά ακόμη. Οι επόμενες εβδομάδες και μήνες δεν θα είναι μόνο δυσάρεστες λόγω έλλειψης ενέργειας, αλλά και επειδή η κανιβαλιστική φάση αυτού του πολέμου ξεκίνησε. Τα κοράκια ακόμα βγάζουν το ένα τα μάτια του άλλου. Γι' αυτό ο κόσμος των υπερπλούσιων είναι τόσο απασχολημένος. Μόνο τον Αύγουστο, χιλιάδες κορυφαία στελέχη και ιδιοκτήτες εταιριών πέταξαν πακέτα μετοχών στις δικές τους εταιρείες, επειδή γνωρίζουν ότι πλησιάζει γρήγορα η πλήρης κατάρρευση. Μάζεψαν τα μπαούλα τους και είναι έτοιμοι να αποσυρθούν στον υπόγειο κόσμο τους. Το πολυτελές θέατρο στην τσεχική πόλη Μπρότ, για παράδειγμα, μπορεί να τροφοδοτεί τους δισεκατομμυρίουχους κατοίκους του, ανεξάρτητα από τον έξω κόσμο, για έως και 10 χρόνια σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Μιλώντας για την Τσεχία, στις 31 Αυγούστου, η Γερμανίδα, υπουργός εξωτερικών, κήρυξε έμεσα τον πόλεμο στη ρωσική κυβέρνηση, όταν τόνισε ότι θα έκανε προσωπικά τα πάντα για να στηρίξει τη ρωσική αντιπολίτευση. Σε απλή γλώσσα αυτό σημαίνει ότι προσπαθούν να ανατρέψουν τη ρωσική κυβέρνηση, ακόμα και αν ο Πούτιν πιθανότατα δεν θα κοιμηθεί χειρότερα εξαιτίας αυτού, από τότε δεν έχει έρθει καθόλου φυσικό αέριο απευθείας στην Ευρώπη. Αλλά φυσικά αυτό δεν έχει να κάνει με την κυρία Μπάιρμποκ και τις παράλογες ονειροπολίσεις της. Παραδέχτηκε επίσης ανοιχτά ότι θα συνέχιζε απτόητη την πορεία που ακολούθησε, ανεξάρτητα από το τι πιστεύουν οι Γερμανοί ψηφοφόροι μου, είπε. Το γεγονός ότι οι πολιτικοί είναι υπάλληλοι του λαού και πληρώνονται από αυτόν έχει πλέον ξεχαστεί. Όπως και το γεγονός ότι το διοξίδιο του άνθρακα είναι η βάση όλης της ζωής στη γη. Γνωρίζουν πραγματικά οι Ευρωπαίοι ότι ο υπόλοιπος κόσμος κουνάει το κεφάλι του με δυσπιστία? Γνωρίζουν οι Ευρωπαίοι ότι τα περισσότερα μέσα ενημέρωση και αναλυτές από την Ασία ως τη Βόρεια Αμερική συζητούν εδώ και εβδομάδες γιατί ο πρώτος κόσμος μόλις αυτοκαταστράφηκε με μια ανακοίνωση? Φυσικά πολλοί μορφωμένοι εκτός Ευρώπης γνωρίζουν ποιος πραγματικά τραβάει τα νήματα, αλλά εκπλήσονται που είναι τόσο εύκολο να προσφέρονται τα λέμε της Ευρώπης εθελοντικά ως τροφή για κανόνια σε αυτόν τον υβριδικό πόλεμο. Αυτή τη στιγμή θα ήταν η τέλεια στιγμή για να βάλουμε ένα τέλος στην τρέλα, επειδή οι παλιές κατασκευές αμαυρώνονται πιο γρήγορα από ό,τι μπορούμε να μετρήσουμε μέχρι ως το 10.
Αλλά από πού πρέπει να ξεκινήσουμε αν θέλουμε να αλλάξουμε κάτι? Χρειαζόμαστε ένα σχέδιο γι' αυτό. Θα έπρεπε κανείς να γνωρίζει το παλιό σύστημα και να έχει μια σαφή ιδέα για το πώς θα το βελτιώσει. Αλλά λίγοι έχουν το θάρρος να πάνε εκεί που πονάει. Υπάρχουν όμως και θετικά πράγματα να αναφέρουμε. Πραγματικά, η συχνά αναφερόμενη αλλαγή σε ένα καλύτερο κόσμο φαίνεται ασταμάτητη όταν διαβάζουμε τα ακόλουθα. Στην Παγκόσμια Σύνοδο Κορυφής των Εκπροσώπων της Χριστιανικής Εκκλησίας, 11η Γενική Συνέλευση Οικουμενικής Συνόδου την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, στην Καρλσρούη, οι διοργανωτές ζήτησαν από τους συμμετέχοντες να απόσκουν από τη διαφθορά και την ψυχολογική και σεξουαλική κακοποίηση κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης. Το να έχεις μια εβδομάδα χωρίς διαφθορά και βιασμού στον χρόνο είναι μια πραγματικά προοδευτική αρχή. Είναι ένα είδος ανθρωπιστικού διαδρόμου σε περιόδους πολέμου. Και ποιος θα έπρεπε να το ξέρει καλύτερα από τις εκκλησίες, όχι για την ανθρωπότητα, αλλά για τον πόλεμο φυσικά? Αγαπητοί διοργανωτές, δεν πρέπει να κατακλείσετε τους βοσκούς σας. Αν υπάρχει μια ολόκληρη εβδομάδα χωρίς κατάχρηση, θα μπορούσε να υπάρχει ο κίνδυνος να μην είναι πλέον καθόλου διασκεδαστικό το όλο θέμα και την επόμενη φορά να μην έρθει κανείς. Όσο παράλογα και αν φέρονται πολλά πράγματα αυτή τη στιγμή, ίσως αυτή είναι μόνο η αρχή ενός πολύ βραχώδους μονοπατιού που οδηγεί σε εντελώς άγνωστη περιοχή. Επομένως, χρειάζεται να μένουμε σε γρήγορση, ενημερωμένοι, ατρόμητοι και προετοιμασμένοι. Και κυρίως, να μην χάνουμε το χιούμορ μας, ακόμα και αν είναι δύσκολο κάποιες μέρες.